Αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, το Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, Χορός Αγγελικός και η Ακαδημία Ψαλτικής Σειρμός διοργανώνουν το 7ο σεμινάριο με θέμα «Τα αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας, τυπικές διατάξεις και θεολογία». Εισηγητής του σημερινό σεμινάριο είναι ο Πάτερ Στυλιανός Χατζηγρηγορίου, πρωτοπεσβύτερος στην Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας, εφημόριος στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Προφή του Ηλιού Πετραλώνα. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ που με διορθώσατε. Πολύτεκνος με 5 παιδιά, θεολόγος, μεταπτυχιακό, καθηγητής θεολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Αριστοτέλειο, στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, κάτοχος πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής, ξένες γλώσσες, μελέτες, δημοσιεύσεις, συνέδρια. Τον Πάτερ Στυλιανό το γνώρισα σε Αγρυπνία στο Άγιον Όρος. Λειτουργός εξαιρετικός, με εξέπληξε όμως θετικά το ψάλσιμό του. Πολύ καλός γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής, με ένα ύφος ήρεμο και κατηνυκτικό, αλλά με δύναμη στη μετάδοση του λόγου. Σας είχα αποκαλέσει στους υπόλοιπους στο χορό «Ήρεμη δύναμη, Πάτερ Στυλιανέ». Ξέρω ότι θα με μαλώσεις για όλα αυτά που λέω, αλλά έχω την ανάγκη να σε γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στο σημερινό σεμινάριο και να διαπιστώσουμε όλοι μαζί πόσο ευλογημένοι είμαστε που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Πάτερ Στυλιανέ, και αφού σας δώσω πλέον το λόγο, θα με συγχωρέσετε να σας κάνω και την πρώτη ερώτηση. Πώς τα προλαβαίνετε όλα μαζί? Ούτε κι εγώ ξέρω. Ούτε κι εγώ ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για τα καλά σας λόγια. Όλα αυτά βέβαια είναι εξωτερικά. Εξωτερικά, ναι. Η καλύτερη και μεγαλύτερη δουλειά, ξέρετε, γίνεται εντός της καρδίας του ανθρώπου. Λοιπόν, εκεί πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι. Λοιπόν, και αν είμαστε επιτυχημένοι εκεί, στα της ψυχής και τα του εσωτερικού ανθρώπου, τότε πιστεύω είναι καλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας ολόκληρη. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και αυτό σημαίνει ότι πηγάζουν μέσα από την καλή σας καρδιά. Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και ένα ωραίο θέμα σήμερα να μας αναπτύξετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστίες επίσης θα ήθελα έτσι να απευθύνω σε όλους τους συντελεστές αυτού του διοργανωμένου 7ου σεμιναρίου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Βυζαντινού χορού, του τμήματος μάλλον Βυζαντινής Μουσικής Αγγελικός Χορός του Οδείου Λαρίσης και του τμήματος της Ακαδημίας Ψαλτικής Ιρμός. Ως θέμα της σημερινής εισηγήσεως, επέλεξα αυτό το οποίο αναφέρεται στα αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας, που σχετίζεται με το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, τα αντίφωνα, το πώς αυτά διαμορφώθηκαν ιστορικο-τελετουργικά και ποια θεολογία εγκρύπτεται μέσα σε αυτά τα ψαλόμενα αντίφωνα. Οπότε η σημερινή εισήγηση στην ουσία περιλαμβάνει δύο μέρη. Το ένα είναι το ιστορικό τελετουργικό και το άλλο το καθαρός θεολογικό λειτουργικό. Λοιπόν, πρέπει καταρχάς να πούμε τι είναι αυτά τα αντίφωνα. Αντίφωνα ονομάζουμε τις τρεις ομάδες ψαλμικών στίχων μετά των συντόμων εφημνίων τους, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώσον ημάς ιε Θεού και του απολυτικίου της ημέρας. Αυτά λοιπόν είναι τα αντίφωνα, οι τρεις ομάδες ψαλμικών στίχων, τα οποία ψάλλονται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια έτσι, του τρίτου αντιφώνου, γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου και ευθύς μετά από αυτήν ψάλλεται ένας στίχος ο οποίος και καλείται εισοδικών.
Πριν όμως δούμε έτσι, πώς εξελίχθηκαν τα αντίφωνα και ποιο είναι το τελετουργικό των αντιφώνων, θα ήθελα να αναφερθώ στην, έτσι, ιστορικά, να κάνω μια ανασκόπηση ιστορική στην διαμόρφωση της λεγόμενης μικράς εισόδου. Διότι η διαμόρφωση των αντιφώνων σχετίζεται άμεσα με την γένεση και διαμόρφωση της μικράς εισόδου. Μέχρι τον 5ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την ευλογία «Ειρήνη Πάση» και ακολουθούσαν τα αναγνώσματα και το κήρυγμα. Μετά τον 5ο αιώνα η έναρξη πραγματοποιείται με τη λαμπρή είσοδο των ιερέων στο ναό. Η είσοδος αυτή σήμερα ονομάζεται μικρά είσοδος. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αποκαλεί την είσοδο αυτή ως πρώτη είσοδο της Αγίας Συνάξεως. Οι ιερείς, ντυμένοι με τα άμφια τους, μαζί με το λαό, ξεκινούσαν από το αίθριο και εισήρχοντο στον κυρίως ναό για να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Αίθριο είναι, τα λέγαμε, η αυλή του ναού, πολύ απλά. Και εκεί λοιπόν, καθώς εισήρχοντος στο ναό, επειδή επρόκειτο να διαβαστεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, μετέφεραν και το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο, το οποίο βρισκόταν έξω από τον κύριο ναό, στο αίθριο, στην αυλή δηλαδή. Και τοποθετούσαν το Ευαγγέλιο στον άμβονα από όπου θα γινόταν η ανάγνωση. Στην είσοδο τώρα του ναού διαβαζόταν και μία ευχή, η οποία ζητούσε από το Θεό να καταστήσει αξίους τους ιερείς να ιερουργήσουν. Είναι η γνωστή ευχή της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσεις εν ουρανείς στάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης, πίσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε και συλλειτουργούν τον ημίν την συν αγαθότητα». Είναι η γνωστή ευχή της εισόδου, η οποία απαγγέλλεται και σήμερα. Είναι μία ευχή που χρονολογείται μετά τον 7ο αιώνα. Αν λειτουργούσε τώρα επίσκοπος, εισερχόταν στο ναό εκείνη τη στιγμή και φορούσε τα άμφια του μπροστά στο λαό. Και σήμερα ξέρουμε ο αρχιερέας εισέρχεται στο Ιερό Βήμα ακριβώς τη συγκεκριμένη στιγμή, με τη διαφορά ότι είναι ήδη ενδεδειμένος. Όταν όμως η έναρξη της Θείας Λειτουργίας διαφοροποιήθηκε από τον 8ο αιώνα και μετά, η είσοδος αυτή κατέστη είσοδος στο Ιερό Βήμα και όχι στο ναό. Ο λαός βρίσκεται ήδη στο ναό και οι ιερείς ήδη στο Ιερό Βήμα. Οπότε, εξέρχονται του Ιερού Βήματος για να εισέλθουν εκ νέου μέσα σε αυτό και να μας υπενθυμίσουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, την πρώτου 8ου αιώνος λειτουργική πράξη. Θα πρέπει επίσης έτσι να τονίσουμε ότι μετά τον 8ο αιώνα η λεγόμενη μικρά είσοδος προσέλαβε κάποιους συμβολισμούς, κυρίως με τα υπομνήματα, τις ερμηνείες δηλαδή της Θείας Λειτουργίας, όπως αυτό, δηλαδή το υπόμνημα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, του Ομολογητού, ο οποίος θεωρεί ότι η είσοδος των πιστών στο ναό σημαίνει την μετάθεσή τους από την κακία και την αγνωσία στην αρετή και τη γνώση. Το υπόμνημα του Αγίου Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως θεωρεί ότι η είσοδος του Ευαγγελίου φανερώνει την παρουσία και την έναρξη του κηρύγματος του Κυρίου στον κόσμο. Και του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ο οποίος θεωρεί ότι κατά την μικρά είσοδο δηλώνεται που γίνεται έτσι με την παρουσία του Ευαγγελίου, δηλώνεται η παρουσία του ίδιου του Χριστού. Τον 7ο τώρα αιώνα, κατά την είσοδο των ιερέων, υιοθετείται ως
εισοδικό εφήμνιο το «σώσον ημάς Ιε Θεού». Για τις ημέρες όμως που δεν υπήρχε καμιά γιορτή, εν ψηλή καθημερινή, όπως λέμε, ως εισοδικό ψαλόταν το «ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Αυτά έτσι κατά τον 7ο αιώνα. Περί τον 8ο αιώνα, για την κάλυψη του χρόνου προετοιμασίας των δώρων στην Αγία Πρόθεση με την ακολουθία της προσκομιδής, η οποία είχε ήδη μετατεθεί στην αρχή έτσι, της Θείας Λειτουργίας, ο λαός τι έκανε για να καλυφθεί ο χρόνος της προετοιμασίας των δώρων. Ο λαός έψαλε 2 ψαλμούς αντιφωνικά, κατά αντιφωνία, εναλλάξ δηλαδή. Έτσι, το παλαιό αντίφωνο της εισόδου και τα 2 νέα, τα οποία εισήχθησαν για να καλύψουν, όπως είπαμε, τον χρόνο της προετοιμασίας των τιμίων δώρων στην προσκομιδή, συνιστούν πλέον μία ενότητα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Τα 3 αυτά αντίφωνα λαμβάνουν χαρακτήρα πνευματικής προετοιμασίας των πιστών. Συν το χρόνο, έως και τον 10ο αιώνα, πριν και ανάμεσα στα αντίφωνα δημιουργούνται ευχές, οι οποίες αφορούν σε όλη τη σύναξη και ανακεφαλαιώνουν τα αιτήματα του λαού. Τώρα, αργότερα, όταν στα μοναστήρια απαρέστη η ανάγκη θείας μεταλήψεως δίχως να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, τα αντίφωνα υποκαταστάθηκαν με τα λεγόμενα τυπικά. Ονομάστηκαν έτσι διότι θεωρούνταν ως τύπος της Θείας Λειτουργίας, αφού αυτή, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, δεν είναι τελείτο. Αργότερα τώρα, με την ανάπτυξη της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων, η ακολουθία των τυπικών εξέλιπε και στα μοναστήρια. Παρέμεινε μόνο στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή μετά την 6η ή την 9η ώρα. Αυτά βέβαια τα τυπικά, τα οποία έτσι δημιουργήθηκαν, εισήχθησαν έτσι στη Θεία Λειτουργία και ψάλλονται όπως γνωρίζουμε εμείς σήμερα αντί των αντιφώνων. Θα μιλήσουμε για αυτά τα τυπικά λίγο αργότερα. Παλαιότερα τώρα, ως εφήμνια των αντιφώνων, και όταν λέω εφήμνια, εννοώ σύντομες περιεκτικές φράσεις, υμνολογικές φράσεις, μετά από κάθε στίχο του αντιφώνου. Αυτά είναι τα εφήμνια. Ως εφήμνια λοιπόν των αντιφώνων υπήρχαν στους ψαλμούς 91, 92 και 94 το «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου», στο πρώτο αντίφωνο, «Πρεσβείες των Αγίων Σου, σώσον ημάς Κύριε», στο δεύτερο αντίφωνο, και στο τρίτο, «Σώσον ημάς Ιε Θεού», έτσι «Ο Εναγίης Θαυμαστός» ή «Ο Αναστάς εκ νεκρών». Οι ψαλμοί 91, 92, 93 είναι οι γνωστοί. Ο 91ος, αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα τι σου ύψιστε. Ο 92ος, ο Κύριος σε βασίλεψεν ευπρέπεν εν εδίσατο. Και ο 94ος, δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά λάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Είναι οι παλαιότεροι έτσι ψαλμοί, οι οποίοι με τα εφημνιά τους αποτελούσαν έτσι τα παλαιότερα αντίφωνα. Αργότερα τώρα, μετά τον 10ο αιώνα, επεκράτησαν τα εξής εφήμνια. Στο πρώτο αντίφωνο πάλι «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς». Στο δεύτερο όμως αντίφωνο, αντί του «Πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε», επεκράτησε το «Σώσον ημάς Ιε Θεού». Και στο τρίτο αντίφωνο τέθηκε τι. Τέθηκε το απολυκτίκιο της ημέρας ή της εορτής. Σήμερα,
στην επικρατούσα τελετουργική πράξη, ψάλλονται στο πρώτο αντίφωνο 3 μόνο στίχοι από τον ψαλμό 102. Ποιος είναι ο ψαλμός 102? «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον». Και στον δεύτερο ψαλμό, και στο δεύτερο αντίφωνο, από τον ψαλμό 145, «Ένι η ψυχή μου τον Κύριον». Μετά τον 10ο αιώνα, εμφανίζεται το εισοδικό, μετά από τα αντίφωνα. Που τι ήταν στην ουσία και τι είναι στην ουσία αυτό το εισοδικό? Είναι ένας στίχος από το τρίτο αντίφωνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εισήρχεται ο κλήρος στο Ιερό Βήμα. Ψαλόταν από όλο τον λαό, όμως κατά την τουρκοκρατία επεκράτησε να ψάλεται από τους ιερείς, κατ' επίδραση της αρχιερατικής πράξεως. Τον 9ο αιώνα και πριν από τους αντιφωνικούς ψαλμούς, προστίθενται τα ειρηνικά, τα οποία παλαιότερα, 4ος αιώνας, υπήρχαν ως αιτήματα σε προσωπικές ευχές των πιστών. Τον 10ο αιώνα τώρα προστίθεται και η δοξολογική αγιοτριαδική εκφώνηση, «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ως εναρκτήρια ευλογία. Ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ένας σχολιαστής της Θείας Λειτουργίας, γράφει ότι με την ευλογία αυτή ο ιερέας προσκαλεί την Αγία Τριάδα να είναι παρούσα στο μυστήριο. Αυτά λοιπόν έτσι όσον αφορά την ιστορική ανασκόπηση στο θέμα της διαμορφώσεως της μικράς εισόδου. Και ήθελα έτσι να τονίσουμε αυτά τα πράγματα, διότι μόνον έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν και πώς εξελίχθηκαν ιστορικά αυτά τα λεγόμενα 3 αντίφωνα τα οποία ψάλουμε στην Θεία Λειτουργία. Για να δούμε τώρα έτσι κάποια πράγματα τα οποία αφορούν εις αυτά τα αντίφωνα. Τα αντίφωνα, όπως είπαμε, αρχικά τι ήταν? Ήταν ψαλμοί ολόκληροι, εκ των οποίων αργότερα επελέγησαν 3 ή 4 στίχοι για το καθένα, μαζί με την μικρά δοξολογία, δηλαδή μαζί με το δόξα και νυν. Όσοι αρχαιότεροι ψαλμοί αντιφώνων της Θείας Λειτουργίας θεωρούνται οι ψαλμοί 91, «Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο», 92, «Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειν εν εδίσατο», και ο 94, «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο». Μαζί φυσικά έτσι με τα εφήμνια τους, για το πρώτο αντίφωνο «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου», για το δεύτερο «Πρεσβείες των Αγίων Σου» και για το τρίτο «Σώσον ημάς Ιε Θεού». Εκ των ψαλμών αυτών προέρχονται έτσι τα σήμερον ως αντίφωνα των καθημερινών θεωρούμενα. Αυτά δηλαδή που ψάλλονταν κατά βάση ως αρχαιότερα στην παλαιά λειτουργική πράξη, αυτά λοιπόν τώρα ψάλλονται στη σημερινή πράξη έτσι για τις καθημερινές, για τις ημέρες δηλαδή που, κατά τις οποίες δεν άγεται κάποια δεσποτική ή θεομητορική εορτή ή δεν έχουμε μνήμη ενός εορταζομένου Αγίου. Τα αντίφωνα λοιπόν αυτά αρχικώς ψάλλοντο σε κάθε Θεία Λειτουργία. Συντοχρόνο όμως άρχισε η αντικατάσταση αυτών των αρχαίων αντιφώνων με κατάλληλα αντίφωνα για την κάθε εορτή. Και η αντικατάσταση αυτή έτσι υπήρξε βαθμιαία. Το τυπικό της εν Κωνσταντινούπολη μονής της Ευεργέτιδος, αρχές του 10ου αιώνα, ορίζει ειδικά αντίφωνα μόνο για τις εορτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, του Πάσχα, της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής. Σε όλες τις υπόλοιπες εορτές ορίζει
τα συνήθεια αντίφωνα με τα εφήμνια τους, στο πρώτο, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, δεύτερον, σώσον ημάς η Θεού, και στο τρίτον, ορίζει το τυπικό της Ευεργέτιδος, να λέγεται το απολυτίκιο της εορτής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ως εφήμνιο του τρίτου αντιφώνου ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, ορίζει όπως ευθύς μετά των στίχων της εισόδου, μετά δηλαδή το εισοδικό, να ψάλλεται το απολυτίκιο, χωρίς να επαναληφθεί το «σώσον ημάς η Θεού», όπως γίνεται σήμερα. Και μετά το απολυτίκιο να ψάλλεται το κοντάκιο, συνοδευόμενο όμως το κοντάκιο, μάλλον προτασσομένου οπωσδήποτε, της προτασσομένης της μικράς δοξολογίας, δηλαδή του «δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι σήμερα υπάρχει αυτή η τελετουργική πράξη σε πολλούς ναούς. Λοιπόν, το απολυτίκιο να ψάλλεται δίχως να προτάσετε, συγγνώμη, το κοντάκιο να ψάλλεται δίχως να προτάσετε αυτού η μικρά δοξολογία. Γιατί υπάρχει το δόξα και νυν πριν το κοντάκιο? Γιατί ως τέλος του αντιφώνου θεωρείται η ψαλμόδηση του κοντακίου. Και πώς τελειώνει κάθε αντίφωνο? Τελειώνει με την μικρά δοξολογία, δόξα και νυν. Επομένως, έτσι πρέπει να τελειώνει, έτσι πρέπει μάλλον να ψάλλεται και το κοντάκιο, να συνοδεύεται δηλαδή από την μικρά δοξολογία. Τώρα, ευρύτερο κύκλο αντιφώνων βρίσκουμε στο βιβλίο του Αποστόλου, όπου εκτός των ανωτέρων υπάρχουν αντίφωνα και για τις εορτές της υψώσεως του Σταυρού και των Βαΐων και περισσότερον έτσι βρίσκει κανείς αντίφωνα στα Μηναία, στα οποία υπάρχουν αντίφωνα και για τις εορτές της περιτομής του Κυρίου, της υπαπαντής, του Ευαγγελισμού, της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ότι τα τελευταία αυτά αντίφωνα είναι μεταγενέστερα προκύπτει και από τις διατάξεις των Μηναίων για τις εορτές αυτές. Παράδειγμα, βλέπουμε μετά τον Όρθρο, στην Θεία Λειτουργία, στα Μηναία, να υπάρχει η εξής τελετουργική οδηγία. Στην λειτουργία τυπικά και εκ του κανόνος οδεί τρίτη και έκτη. Είδε βούλη, εάν λέει θέλεις, είπε τα εξής αντίφωνα της εορτής. Αυτή είναι η οδηγία που υπάρχει, είναι μία μαρτυρία ότι τα αντίφωνα αυτά που υπάρχουν είναι μεταγενέστερα. Τελευταία διαμορφώθηκαν ασφαλώς τα αντίφωνα του γενεσίου της Θεοτόκου και των εισοδίων και τα της πρώτης και της τρίτης Κυριακής των νηστειών, τα οποία όμως μόνο σε μερικές εκδόσεις του ορολογίου υπάρχουν. Βασική τώρα διαφορά των μεταγενεστέρων αντιφώνων από των αρχαιοτέρων είναι ότι αυτά είναι ως επί το πλείστον εκλογέ στίχων εκ διαφόρων ψαλμών, ενώ στα παλαιότερα οι στίχοι εκάστου αντιφώνου προέρχονται απαραίτητος από τον ίδιο ψαλμό. Και οι τρεις ψαλμοί των τριών αντιφώνων είναι κατά κανόνα συνεχόμενοι. Το εισοδικό έτσι για την συγκεκριμένη εορτή των αρχαιοτέρων αντιφώνων λαμβάνεται από τον ψαλμό του τρίτου αντιφώνου. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στην εορτή των Χριστουγέννων, ως τρίτο αντίφωνο έχουμε τους εξής στίχους. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου». Αυτή
Αυτό η στίχη είναι οι τρεις πρώτοι στίχοι του ψαλμού 109. Το εισοδικό τώρα το οποίο γνωρίζουμε, εκδαστρός προέως φόρου εγέννησάσαι, όμως Κύριος και ού μεταμεληθήσετε, σι ερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι η συνέχεια του τρίτου στίχου και ο τέταρτος στίχος από τον ίδιο ψαλμό, από τον ψαλμό 109. Είναι αυτή η βασική διαφορά, έτσι, των αρχαιοτέρων αντιφώνων από τα μεταγενέστερα. Διαφορά η οποία, όπως είπαμε, έγκυται στο γεγονός ότι στα παλαιότερα αντίφωνα οι στίχοι εκάστου αντιφώνου προέρχονται απαραίτητος από τον ίδιο ψαλμό. Τώρα, το εν χρήση τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας υιοθετεί και παραλαμβάνει τα αντίφωνα όλων των εορτών που μνημονεύσαν. Το δε προγενέστερον τυπικό του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου στην πρώτη αυτού έκδοση περιλαμβάνει επίσης αντίφωνα για τις εορτές του Αγίου Δημητρίου, των Αρχαγγέλων, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Νικολάου, των Τριών Ιεραρχών, του Γενεσίου της Θεοτόκου, του Προδρόμου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και την αποτομή, έτσι, του Προδρόμου. Αυτά όμως τα αντίφωνα δεν περιελήφθησαν εις το εν χρήση τυπικών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ως εκ τούτου δεν επεκράτησε η χρήση αυτών. Υπό την σημερινή μορφή τους τα αντίφωνα αποτελούνται το καθένα από 4 στίχους και ως εφήμνοιά τους έχουν το μεν πρώτο τες πρεσβείες της Θεοτόκου, το δε δεύτερον σώσον ημάς Ιε Θεού και το τρίτον το πολιτίκιον της εορτής. Τα δύο πρώτα αντίφωνα επισφραγίζονται δια του δόξα και νυν, μετά το οποίο, εις μεν το πρώτον, επαναλαμβάνεται το «τες πρεσβείες της Θεοτόκου». Στο δε δεύτερο ψάλεται ο αρχαίος ύμνος μετά του δόξα και νυν, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Το τρίτο αντίφωνο δεν φαίνεται να κατακλείεται με το δόξα και νυν. Και όπως έτσι σημειώσαμε πιο πάνω, ως δοξαστικό αυτού του τρίτου αντιφώνου πρέπει να θεωρηθεί το κοντάκιο, του οποίου κανονικώς πρέπει να προτάσσεται η μικρά δοξολογία. Αυτή η διάταξη, ξέρετε, διασώζεται στο Πεντηκοστάριο την Κυριακή της Πεντηκοστής, κατά την οποία μετά το εισοδικόν σημειώνεται το απολυτίκιον, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, και μετά αμέσως γράφει δόξα και νυν το κοντάκιον ότε καταβάς. Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στην εορτή των Θεοφανίων. Εάν ανοίξει κανείς έτσι το πεντηκοστάριο έτσι της Αποστολικής Διακονίας, δεν θα τη δει αυτή την διάταξη. Υπάρχουν όμως το πεντηκοστάριο των εκδόσεων Φως, όπως και τα Μηναία, όπου στα οποία διασώζεται αυτή η διάταξη. Δηλαδή, προτάσσεται η μικρά δοξολογία του κοντακίου. Τώρα, για ποιον λόγο συνέβη αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποβληθεί εντελώς η μικρά δοξολογία του κοντακίου. Διότι έτσι μεταγενέστερα παρεμβάλλονταν πάρα πολλά τροπάρια, τα οποία έτσι απομάκρυναν και απέκοψαν, θα έλεγε κανείς, το κοντάκιο από το τρίτο αντίφωνο. Και αυτό είχε έτσι ως συνέπεια να λησμονηθεί ότι αυτό το κοντάκιο, δηλαδή, τι είναι στην ουσία. Είναι το δοξαστικό των αντιφών και να παραλείπεται έτσι το προαυτού δόξα και νυν. Η αρχαία όμως τάξη είναι εμφανής στις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές.
κατά τις οποίες μετά την είσοδο σάλεται μόνο το απολυτίκιον και το κοντάκιον αυτών. Στο μοναχικό τυπικό, το οποίο έτσι βαθμιδών επεκράτησε και στις ενορίες, τα αντίφωνα κατά τις Κυριακές, τις θεομητορικές εορτές και τις μνήμες των Αγίων αντικαταστάθηκαν νωρίς από τα λεγόμενα τυπικά, δηλαδή από τους ψαλμούς 102, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον», και 145, «Εν η ψυχή μου τον Κύριον», και τους μακαρισμούς, οι οποίοι συνοδεύονται από ειδικά τροπάρια για τις Κυριακές, ή τροπάρια τα οποία προέρχονται από τους κανόνες του όρθρου για τις θεομητορικές εορτές και για τις μνήμες των Αγίων. Η αντικατάσταση τώρα αυτή των αντιφώνων από τα τυπικά μαρτυρείται ήδη από το τυπικό της Ευεργέτιδος, αρχές 11ου αιώνα. Τα συνήθη αντίφωνα «αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο» περιορίστηκαν στις καθημερινές. Διατηρήθηκε όμως το σύνηθες εισοδικών «δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν» και τα αντίφωνα των δεσποτικών εορτών. Η τάξη τώρα αυτή των τυπικών, σύν το χρόνο, εισήλθε και στις ενορίες και είναι έτσι προβλεπόμενη από το εν χρήση τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το οποίο, όπως ήδη είπαμε, περιλαμβάνει και τα μεταγενέστερα αντίφωνα δεσποτικών εορτών και τα των θεομητορικών. Αλλά, ξέρετε, η εξέλιξη είναι μια δυναμική διαδικασία και συνεχίζεται. Η ανάγκη της συντομίας στις ενορίες οδήγησε στην βαθμιαία εκβολή των τυπικών και στην αντικατάσταση αυτών δια των εφημνίων της πρεσβείας της Θεοτόκου άνευ στίχων. Και σήμερα το ακούμε αυτό, έτσι, ψάλλουν 3 φορές της πρεσβείας της Θεοτόκου δίχως κανένα στίχο. Η ψαλμωδία όμως των εφημνίων άνευ στίχων είναι τελείως άτοπος και απαράδεκτος. Το επαναλαμβάνω αυτό, ότι η ψαλμωδία εφημνίων άνευ στίχων είναι τελείως άτοπος και απαράδεκτος. Διότι δεν θεωρείται, δεν είναι καθόλου αυτονόητο να υπάρχουν αντίφωνα δίχως τους ψαλμούς. Προς θεραπείον τώρα του ατόπου αυτού γεγονότος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνδυάζουσα την παλαιάν τάξη μετά της νέας, κατήρτισε αντίφωνα για τις Κυριακές, τα μεν 2 πρώτα από τους στίχους των ψαλμών 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον», και 145, «Εν η ψυχή μου τον Κύριον», το δε 3ο αντίφωνο εκ 2 στίχων κατ' εκλογήν. Και τα αντίφωνα αυτά σχεδόν έχουν επικρατήσει. Η νέα αυτή συνήθεια είναι ασφαλώς ορθότερη της προσκαιρών επικρατησάσεις και δυστυχώς συνεχιζομένης υποπολών, δηλαδή της ψαλμωδίας των εφημνίων άνευ στίχων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορες έτσι αντιρρήσεις και ενστάσεις από έγκριτους λειτουργιολόγους και τυπικολόγους όσον αφορά στην αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της εισαγωγής αυτών των νέων αντιφών, εφόσον υπάρχουν έτσι τα παλαιά «αγαθόν το εξομολογήστε» και τα λοιπά. Όταν όμως λάβουμε υπόψη μας έτσι την σημειωθήσα εξέλιξη σε αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας και τη σταδιακή έτσι διεύρυνση του κύκλου των αντιφώνων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε έτσι
το δικαίωμα στην Εκκλησία μας να εισάγει και νέα αντίφωνα, όπως εισάγει και νέες ακολουθίες. Αντίθετα όμως, φρονούμε ότι δια της εισαγωγής των νέων αυτών αντιφώνων, παράλληλα προς τα παλαιά και δια της επιβαλλομένης επαναφοράς μετά των στίχων αυτών ψαλμοδίας, των προκειμένων, δηλώνεται σημαντικά η έλλειψη του ψαλμικού στοιχείου από τις ιερές ακολουθίες λόγω της καταργήσεως της στιχολογίας του ψαλτηρίου στις ενορίες. Τα νέα όμως αντίφωνα τα οποία έτσι εισήχθησαν από την Ιερά Σύνοδο και ελήφθησαν, όπως είπαμε, από τους ψαλμούς 102 και 145, είναι ελλειπή. Γιατί? Γιατί τα δύο πρώτα είναι τρίστιχα, έχουν τρεις στίχους. Και το πρώτο μάλιστα είναι άνευ του δόξα και νυν. Και το τρίτο είναι δίστιχο, με δύο στίχους. Ενώ ως γνωστόν τα αντίφωνα είναι κατά κανόνα τα μεν δύο πρώτα τετράστιχα και επισφραγίζονται απαραίτητος δια του δόξα και νυν. Το δε τρίτο αντίφωνο, τρίστιχο ή τετράστιχο, καθημάς έτσι ορθότερον είναι το τρίστιχο, και ως τετάρτου στίχου έτσι να λογίζεται το εισοδικό. Αν ένοιξε κανείς σήμερα έτσι το εγκόλπιον του αναγνώστου, θα δει έτσι μία πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία επιμελήθηκε ο μακαριστός πατήρ Κωνσταντίνος ο Παπαγιάννης. Ο πατήρ, λοιπόν, τι έκανε. Σε αυτά τα αντίφωνα τα οποία κατήρτισε η Σύνοδος, συνεπλήρωσε τα δύο πρώτα, προσθέτοντας και τέταρτον στίχο από τους ίδιους ψαλμούς. Και στο τρίτο, τι έκανε. Επέλεξε δύο στίχους από τον ψαλμό 117, από τον οποίο προέρχεται και ο ένας από τους δύο στίχους υπό της Ιεράς Συνόδου, του υπό της Ιεράς Συνόδου, καταρτιστέντος τρίτο αντιφώνου. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος. Αυτός είναι έτσι ως τρίτο στίχος. Και αυτή θα λέγαμε, αυτό το οποίο έκανε ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι μια έτσι πάρα πολύ καλή δουλειά. Επίσης, μέσα στο σημερινό εγκόλπιο του αναγνώστου της Αποστολικής Διακονίας υπάρχουν και τα αντίφωνα, τα αρχαιότερα αντίφωνα, τα οποία έτσι παραθέτει ο σεβαστός πατήρ να ψάλλονται, είτε τις καθημερινές, αλλά είτε και τις Κυριακές ή μεγάλες γιορτές. Δεν θα ήταν άτοπο δηλαδή να ψάλλονται και σε εορτή εορταζομένου Αγίου αυτά τα λεγόμενα καθημερινά. Δεν θα ήταν άτοπο. Γιατί είναι, όπως είπαμε, τα αρχαιότερα. Και βλέπουμε ότι και στα πρώτο αντίφωνο και στο δεύτερο αντίφωνο υπάρχουν τέσσερις στίχοι μαζί με τα εφήμια. Και κατακλείονται με την μικρά δοξολογία, με το δόξα και νυν. Και στο τρίτο αντίφωνο, όπως είπα, έτσι υπάρχουν τρεις στίχοι εκ του ιδίου ψαλμού και κατακλείεται το τρίτο αντίφωνο με το δόξα και νυν και την ψαλμόδηση του κοντακίου. Αυτά λοιπόν όλα μπορεί κανείς να τα βρει μέσα στο εγκόλπιο του αναγνώστου και ψάλτου και για το οποίο έτσι συνιστώ ανεπιφύλακτα να το συμβουλεύεστε. Υπάρχει πάρα πολύ καλή δουλειά και οι οδηγίες που υπάρχουν, οι τελετουργικές οδηγίες, είναι πολύ αναλυτικές. Οπότε, έτσι συνοψίζοντας, όσον αφορά στο τελετουργικό θέμα των αντιφώνων, υπάρχουν σήμερα δύο τάξεις οι οποίες επικρατούν.
Η μία είναι να ψάλλονται τα αρχαιότερα αντίφωνα. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο. Και η άλλη, λοιπόν, να ψάλλονται αυτά τα αντίφωνα τα οποία κατήρτισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με στίχους από τους ψαλμούς των τυπικών. Δηλαδή, από τον ψαλμό 102, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και τον ψαλμό 145, ένι η ψυχή μου τον Κύριον. Τώρα, εάν δεν ψαλούν αυτά τα δύο αντίφωνα, αυτά μάλλον οι δύο ομάδες αντιφώνων, μπορούν κάλλιστα να ψαλούν τα λεγόμενα τυπικά, όπως τα γνωρίζουμε. Με τον ψαλμό 102 στο πρώτο αντίφωνο, ψαλμό 145 στο δεύτερο αντίφωνο και στο τρίτο, λοιπόν, να ψάλλονται οι μακαρισμοί, οι οποίοι είναι ειδικοί για τις Κυριακές ή για τις θεομητορικές εορτές και τις εορτές των εορταζομένων Αγίων, είναι η τρίτη και έκτη οδή εκ του κανόνου του εορταζομένου Αγίου. Αυτά λοιπόν έτσι όσον αφορά το ιστορικό τελετουργικό μέρος των αντιφών. Δεν ξέρω αν υπάρχει, κύριε Καραγιαννάκη, αν υπάρχουν έτσι κάποιες ερωτήσεις τις οποίες... Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, Πάτερ Στυλιανέ. Ναι, υπάρχει ερώτηση και από ακροατές, αλλά και από εμένα. Έχω μερικές ερωτήσεις που θα ήθελα για το θέμα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την ερώτηση που έχει κάνει ο αδελφός ο Κωνσταντίνος ο Καραγκούνης, ο οποίος ρωτά, όταν τα απολυτίκια εισήχθησαν ως τρίτο αντίφωνο, συνοδεύονταν από στίχους, εάν ναι, από ποιον ψαλμό? Βεβαίως και συνοδεύονταν από στίχους. Γιατί, όπως είπα, δεν μπορεί να υπάρξει έτσι αντίφωνο δίχως τον ψαλμικό στίχο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Τώρα, ποιος ήταν συγκεκριμένος, ποιος ήταν έτσι συγκεκριμένα ο ψαλμός αυτός? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί θέλει, λοιπόν, να ψάξουμε ένα-ένα τα τυπικά, λοιπόν, για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι ψαλμικοί στίχοι, οι οποίοι έτσι προτάσσονταν της ψαλμοδίσεως του Απολυτικίου. Πάντως, υπήρχαν οι στίχοι αυτοί. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει αυτό το κακό, αλλά βλέπω ότι σιγά-σιγά τείνουμε να το ξεπεράσουμε, να ψάλλουμε άνευ στίχο. Να ψάλλουμε άνευ στίχο. Μάλιστα. Παροτρύνω και τους υπόλοιπους, όσοι έχετε κάποια ερώτηση μέσα στο chat, μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να την πληκτρολογήσετε. Τώρα, Πάτερ Στυλιανέ, δοθείς της ευκαιρίας, τώρα αφού με άφησαν μόνο να ρωτήσω μόνο εγώ, θα σας βάλω μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Η υπακοή και η θέση της στο τρίτο αντίφωνο, όπως την ψάλλουν τις Κυριακές στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Γιατί, ας πούμε και τους υπόλοιπους, γιατί ίσως δεν γνωρίζουν, αφού ψάλλουμε τα τυπικά την πρώτη στάση και τη δεύτερη στάση, στην τρίτη στάση που έχουμε τους μακαρισμούς, μετά την είσοδο, αφού ψάλλουμε τα απολυτίκια, πριν το κοντάκιο, ψάλλουν οι αγιορείτες την υπακοή. Αυτό συμβαίνει τις Κυριακές. Μιλάμε για την αναστάσιμη υπακοή που υπάρχει στον όρθρο πριν από τους αναβαθμούς. Ποια είναι η θέση της? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Κοιτάξτε. Ναι, σαν τι ψάλλετε δηλαδή, σαν κοντάκιο αναστάσιμο, σαν τι? Λοιπόν, κοιτάξτε. Μιλούμε αυτή τη στιγμή για ένα μοναχικό τυπικό. Έτσι. Και το μοναχικό τυπικό έχει έτσι τους δικούς του όρους. Τους δικούς του όρους. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πράγματα μπαίνουν μέσα στην ακολουθία, λοιπόν, δίχως να υπάρχει
έχει, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένη εξήγηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι τώρα που, όπως μου το ρωτάτε, νομίζω ότι η συνήθεια αυτή να μπαίνει η υπακοή μετά τα πολιτίκια ίσως να προέρχεται από την τάξη των ακολουθιών του νυχθημέρου, κατά τις οποίες τι γίνεται όταν έχουμε την Κυριακή, παράδειγμα στο απόδειπνο της Κυριακής, τι γίνεται. Αντί κοντακίου, πριν από το εμπαντή καιρό και πάση ώρα, να τίθεται η υπακοή. Ίσως εξ επιδράσεως της τάξεως αυτής, να τίθεται δηλαδή η υπακοή αντί κοντακίου στις ακολουθίες του νυχθημέρου, να επηρέασε και το θέμα αυτό της εισαγωγής της υπακοής στην ψαλμόδηση, έτσι, μετά τα απολυτίκια, να τίθεται μετά τα απολυτίκια και πριν από το κοντάκιο, έτσι, της λειτουργικής περίοδου την οποία άγουμε. Νομίζω, αυτό θέλει ψάξιμο. Αυτό θέλει ψάξιμο, κύριε Καραγιαννάκη. Πάτερ Στυλιανέ, να σας πω εγώ ποια είναι η δικιά μου θεωρία. Ναι. Με συγχωρείτε. Επειδή ψάλλουμε το κοντάκιο της περίοδου, ναι, αλλά είναι Κυριακή, όμως γιορτάζουμε και την Ανάσταση του Κυρίου. Μήπως η υπακοή ψάλλεται αντί του Αναστασίμου κοντακίου. Επέχει, ναι, δηλαδή τη θέση κοντακίου. Ναι, γιατί το βλέπουμε, ναι, και στο συνεκτικό της Κυριακής, όπου δεν σου λέει να πεις το κοντάκιο του Αγίου, όπως γίνεται άλλες, ναι, μέρες, ή το κοντάκιο του Αναστάσου, σου λέει να πεις την υπακοή. Ναι. Και αυτό που λέτε, έτσι, κύριε Καραγιαννάκη, ευσταθεί. Έτσι. Αλλά αυτά που λέμε όμως τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι κάποιες υποθέσεις. Λοιπόν, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πρέπει να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε πώς, δηλαδή, ερευνητικά. Ωραία. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Γεώργιος Σταυρουλάκης. Γεια σου, Γεώργιε. Είναι σωστό που ψάλλονται πολλά απολυτίκια μετά την είσοδο πέραν της ημέρας και του Αγίου του Ναού? Παραδείγματος χάρη, πολιούχος πόλης, ιερά οστά, εικόνες, προσκυνητάρια κτλ. Ευχαριστώ. Ναι. Προσωπικά δεν συμφωνώ. Προσωπικά δεν συμφωνώ. Γιατί καταλύεται η τάξη. Δηλαδή, την ώρα της ψαλμοδήσεως του απολυτικίου, έτσι, των απολυτικίων, θα βρούμε την ευκαιρία να εκφράσουμε όλη την ευλάβειά μας προς τους Αγίους. Εκεί δηλαδή θα εκφράσουμε την ευλάβειά μας. Και είδατε αυτό, έτσι, τι συνέπειες είχε στην όλη δομή της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, να ψάλλουμε το κοντάκι έτσι στο άσχετο. Συγχωρήστε με για την έκφραση. Λοιπόν, καλό είναι να ψάλλετε το απολυτίκιο της εορτής, έτσι, της ημέρας, στη συνέχεια του Αγίου του Ναού και το κοντάκι. Και πέραν τούτου, όχι κάτι άλλο. Προσωπική μου άποψη, προσωπική μου γνώμη. Και να ξέρετε, έτσι, θα πω κάτι το οποίο μου είπε, θα το πω έτσι το όνομά του, γιατί τον σέβομαι πάρα πολύ ως διδάσκαλό μου, ο πατήρ Νικόδημος ως Κρέτας, ένας από τους μεγάλους λειτουργιολόγους. Λοιπόν, μου είπε το εξής, όσο πιο λιτά είναι τα πράγματα, τα λειτουργικά πράγματα, τόσο περισσότερο προσεγγίζουμε την αρχαία παράδοση. Όσο πιο λιτά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πολλές φορές μας πιάνει έτσι αυτός ο ίστρος της ευλαβίας. Προσθέτουμε. Λοιπόν, γίνονται μακρόσυρτες οι ακολουθίες. Και κόβουμε, λοιπόν, άλλα πράγματα. Κόβουμε άλλα πράγματα, ναι. Καταλύουμε την δομή των ακολουθιών, μόνο και μόνο δηλαδή για να εκφράσουμε την προσωπική μας ευλάβεια. Όχι. Συγχωρέστε με, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει.
πρέπει να σεβόμαστε, αυτήν την λειτουργική πράξη την οποία παραλάβαμε, αυτήν την δομή, η οποία έτσι είναι δομή, η οποία διαμορφώθηκε έτσι, από ανθρώπους εμφορουμένους έτσι από το Πανάγιο Πνεύμα, από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και να μην κάνουμε δικά μας πράγματα. Λειτουργήσα σε κάποιον ναό, λοιπόν, και άκουσα γύρω στα 10 πολιτήκια πριν το κοντάκιο. Όχι κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Πάτερ Κωνσταντίνε Καραγκούνη, η ερώτησή σου νομίζω θα ταιριάζει καλύτερα στο δεύτερο μέρος που θα είναι για την θεολογία. Αν θέλεις όμως να την υποβάλω, μπορείς να μου πεις. Έχω κι άλλη ερώτηση εγώ ίδιος. Το εισοδικό. Δεύτε προσκυνήσομεν, αυτό λέει το ψαλτήριο, δεύτε προσκυνήσομεν Χριστό, λένε τα λειτουργικά βιβλία. Αυτή η παραλλαγή γνωρίζουμε αν για ποιο λόγο προήλθε ή πώς προήλθε. Διότι ο στίχος ο τέταρτος από τον 94 ψαλμό του τρίτου αντιφώνου είναι δεύτε προσκυνήσομεν αυτό. Όχι το δεύτε προσκυνήσομεν Χριστό. Κοιτάξτε, ναι, εδώ δεν νοείται κάτι διαφορετικό. Το ένα και το αυτό πρόσωπο νοείται. Το ένα και το αυτό πρόσωπο. Είτε πούμε αυτό είτε Χριστό. Όπου νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι έτσι, ότι λεπτολογούμε πολύ τα πράγματα εδώ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είτε αυτό είτε Χριστό, το ίδιο πρόσωπο εννοείται. Έτσι νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση. Τα αντίφωνα είναι αρχαιότερα από τα τυπικά. Τα διαλέγουμε την Κυριακή, τα αντίφωνα, που είναι σαν αρχαιότερα από τα τυπικά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, στις ενορίες, λοιπόν, που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τα μοναστήρια, θα πρέπει να ζυγίσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν υπάρχει χρόνος να ψάλουμε τα τυπικά, να τα ψάλουμε. Και είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Εντάξει. Αν όμως, λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος ή αν θέλουμε να είμαστε έτσι, πώς να το πω, αγαπούμε πολύ την παράδοση, ας πούμε, την αρχαία παράδοση, θα βάλουμε τα αρχαία αντίφωνα τα οποία ξέρουμε. Ή αυτά τα αντίφωνα τα οποία έχει διαμορφώσει η Ιερά Σύνοδος με αυτούς τους στίχους που είπαμε. Μάλιστα. Ερώτηση. Επειδή στο εγκόλπιο της Αποστολικής Διακονίας από τον Κωνσταντίνο Καραγκούνη, επειδή στο εγκόλπιο της Αποστολικής Διακονίας το «Σι δόξα πρέπει» χαρακτηρίζεται ως μικρά δοξολογία, κακώς κατά τη γνώμη μου βεβαίως, μπορείτε να μας δώσετε κάποια διευκρίνηση. Είναι εκτός θέματος η ερώτηση, αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκε το «μικρά δοξολογία» από τον Πάτερ Στυλιανό, γι' αυτό και ετέθη. Μικρά δοξολογία, έτσι, όταν είπα μικρά δοξολογία, τι εννοώ. Εννοώ τις δύο φράσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι η μικρά δοξολογία. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στον όρθρο, ως μικρά δοξολογία εννοείται αυτήν η οποία αναγινώσκεται και αρχίζει πώς. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, έτσι. Δόξα νυψίστης Θεό, λοιπόν, και συνάπτεται με το καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη. Αυτή είναι η μικρά δοξολογία, η οποία αναγινώσκεται και δεν ψάλεται. Σε αντιπαραβολή με την μεγάλη δοξολογία, η οποία ψάλεται και καταλήγει με την ψαλμόδηση 3 του Τρισαγίου Ύμνου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δηλαδή, όταν λέω μικρά δοξολογία, είναι ένας όρος ο οποίος λαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την περίπτωση στην οποία τον χρησιμοποιώ και ανάλογα με την ακολουθία. Εντάξει. Πάντως ο Κωνσταντίνος ο Καραγκούνης, ο αδελφός, λέει πολύ ορθά, νομίζω θα μπορούσαμε να τη λέμε μεγάλη δοξολογία χήμα, αλλά και μένα είναι η άποψή μου ότι είναι λάθος ο ορισμός μικρά δοξολογία. Δοξολογία και η μεν που την ψάλουμε, δοξολογία και η άλλη την οποία δεν την ψάλουμε αλλά την διαβάζουμε.
Ξέρετε όμως, συγχωρέστε με, λοιπόν, εδώ αυτή είναι η ιδεολογική διαφορά την οποία έτσι θέτεται τώρα, αναφέρεται στο περιεχόμενο, έτσι όπως το θέτετε εσείς. Αυτό το μικρό και το μεγάλο δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο, στο θεολογικό μέρος, αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο τυπολογικό είδος, στο τυπολογικό. Αυτά θα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Μάλιστα. Έτσι, το μικρά δοξολογία, μεγάλη δοξολογία αναφέρεται, όπως σας λέω, στο τυπολογικό είδος. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογία. Ερώτηση Γεώργιος Καραγιαννάκης. Στα τυπικά, στο τρίτο αντίφωνο που λέμε τους μακαρισμούς, στα δύο τελευταία μακαριστάρια, στα δύο τελευταία τροπάρια του μακαρισμών, προηγείται το δόξα και το κενήν. Εφόσον εκεί είναι το δόξα και το κενήν στο τρίτο αντίφωνο, μετά την είσοδο, απολυτίκια, κοντάκιο, με δόξα κενήν πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο ζήτημα αυτό, δεν θα βλάψει, εάν, λοιπόν, τελειώσουμε την ψαλμόδηση των απολυτικίων προτάσσοντας το δόξα κενήν. Δεν θα βλάψει. Νομίζω. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Και αυτό το δόξα κενήν και ιστορικά μας παραπέμπει πού? Στην αρχαία δομή των αντιφώνων. Δεν θα βλάψει, νομίζω, κύριε Καραγιαννάκη. Όταν υπάρχει αρχιερέας, πώς λέμε τα δόξα κενήν, πάτρε Στυλιανέ? Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Μπα! Εάν, λοιπόν, δεν υπάρξει, έτσι δεν προηγηθεί κάποια συνεννόηση ή δεν είναι εφικτό, λοιπόν, τότε ως δόξη το προεστώτη. Ναι, θα κάνουμε την υπακοή μας. Ερώτηση Γεώργιος Καραγιαννάκης. Υπάρχει εκεί, στο εγκόλπιο του αναγνώστου, από το μακαριστό του Πάτρα Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, στην αρχή, στην εισαγωγή που μιλάει για τα αντίφωνα, λέει ότι μπορούμε να προτάξουμε και τα αντίφωνα των καθημερινών τις Κυριακές, όπου εκεί ήταν και η αρχαία τους θέση. Επειδή θεωρεί ότι οι ψαλμοί 91, 92 και 94 είναι αναστάσιμοι ψαλμοί, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, οπότε αυτή είναι η καταλληλότερη για την Κυριακή. Δηλαδή, τα αντίφωνα που λέμε στις καθημερινές, να τα πούμε και στην Κυριακή. Αλλά απλώς, αντί για πρεσβείες των Αγίων, σου να πούμε ο Αναστάς. Σώσον ημάς, ο Αναστάς. Ναι. Είναι προτιμότερο αυτό? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Συγγνώμη. Ναι. Τις Κυριακές, μάλλον, έχουμε να πούμε τους στίχους, τη συντόμευση από τα τυπικά. Τους τέσσερις στίχους από τα τυπικά που έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Πάτερ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης όμως προτείνει τις Κυριακές να πούμε τα αντίφωνα των καθημερινών. Ναι. Είναι οι ψαλμοί 91, 92 και 94. Συγγνώμη, όχι. Δεν προτείνει το ένα και απορρίπτει το άλλο. Έτσι. Λέει ότι μπορούν κάλλιστα να ψαλούν ένα από τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο. Είτε κάνουμε αυτά τα συντομευμένα της Ιεράς Συνόδου, είτε τα αρχαία. Να κάνω μία συμπλήρωση πάνω στην ερώτηση και στην απάντηση, αν θέλετε. Ναι, παρακαλώ, αλίμονο. Χαίρετε. Λοιπόν, οι αναστάσιμοι όντες ψαλμοί 91, 92 και 94 ήταν στο ασματικό τυπικό που ίσχυε για τις ενορίες και είχαν ως ευήμιο τα αντίφωνα, όπως τα ξέρουμε, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, πρεσβείες των Αγίων σου, έτσι και σώσον ημάς, στο τρίτο. Λόγω πτώσεως, να το πούμε, του ασματικού τυπικού και στη συνέχεια, ξέρω εγώ, υπερίσχυσε το ενοριακό, είχαμε τα τυπικά και τους μακαρισμούς, που είναι άλλο πράγμα. Επειδή έζησα καταστάσεις και στη Βόρειο Ελλάδα είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, αλλά το έζησα και στο Πατριαρχείο, το ότι έλεγαν μόνο το εφήμιο, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώσον ημάς, χωρίς στίχους,
κάποια στιγμή σε παλαιότερη έκδοση έβαλαν στίχους από τους ψαλμούς των τυπικών. Είναι έτσι, Πάτερ Στυλιανέ? Έτσι, ναι, ναι. Ωραία, και δώστε μου ένα λεπτάκι ακόμη. Απλώς ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης λέει ότι η σωστή, και όχι μόνο εκείνος, λέει ότι η σωστή ψαλμή που πρέπει να ψάλλονται εκεί για τα αντίφωνα είναι αυτή, λέει, 91-92-94, και όχι η ψαλμή των τυπικών. Απλώς επειδή έχει επικρατήσει σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετές περιοχές, σε αρκετές ενορίες, εκείνα ήξερε και ο κόσμος, δεν τα απορρίπτει ως λάθος, που είναι λάθος, ναι, απλώς ναι, τα βάζει. Ναι. Και να σας πω και δεν το εξής. Δεν τα θεωρεί απόβλητα, δεν τα θεωρεί απόβλητα. Έτσι, ναι, να, είμαστε, να σας πω και το εξής. Αν ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης επιλέγει τη μέση οδό και λέει ότι αυτοί οι ψαλμοί μπορούν να ψαλούν 91-92-94, τέλος πάντων η εκλογή των πέντε στίχων που έχει, μπορούν να ψαλούν με εφήμνιο στο δεύτερο σώσον ημάς και ως τρίτο αντίφωνο το απολυτίκιο. Η σωστή όμως, τάξη είναι να ψαλούν ακόμη και την Κυριακή πρεσβείες των Αγίων σου στο δεύτερο και σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών στο τρίτο, γιατί ακριβώς δένει με τον έκτο στίχο που είναι το δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, λέει το ψαλτήριο, και προσπέσουμε Χριστό, το έχουμε κάνει στη Θεία Λειτουργία, και το Αναστάσιμο Απολυτίκιο μετά την είσοδο. Αυτό δεν το γράφει ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, αλλά είναι η ορθή τάξη. Εκείνος επιλέγει τη μέση οδό, εντάξει, να μην έρθει σε μεγάλη ρήξη, ας πούμε, με το κατεστημένο αυτή την ώρα. Ναι. Πείτε μου, Πάτερ, και την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ναι, σε τι να απαντήσω, δεν κατάλαβα. Σε τι πρέπει να... Ναι, ναι. Αν πρέπει να λέμε τους μεν... Συμφωνήσαμε στο ότι η σωστή στίχη είναι στη... Η αρχαία. 91-92-94. Ναι. Αλλά στο εγκόλπιο του, επειδή είπε για το εγκόλπιο του πατρός της Αποστολικής Διακονίας, ο Καραγιαννάκης, γράφει ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι τα αρχαία, ας πούμε, τα προτείνει για τις καθημερινές, όχι για τις Κυριακές. Αν θέλεις να τα πεις τις Κυριακές, θα πεις, σου λέει, το σώσον ημάς στο δεύτερο και το απολυτίκιο στον τρίτο. Ναι. Δεν αποκλείει όμως, δεν αποκλείει να ψαλούν αυτά έτσι, τα αρχαία και κατά τις Κυριακές. Δεν το αποκλείει. Εντάξει. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Μάλλον για να διευκρινίσω τη συζήτηση, ο Σπύρος θέλει να πει μάλλον γιατί δεν ψάλουμε και τα εφήμνια όπως είναι στη θέση τους. Δηλαδή στο πρώτο τεσπρεσβεία. Τα ψάλουμε, Το δεύτερο πρέσ... Για την Κυριακή, Τα ψάλουμε. Άσε τι κάνεις εσύ, μιλάμε τι κάνει γενικά. Αν θα ψάλουμε τα αρχαία αντίφωνα, θα ψάλουμε και τα αρχαία εφήμνια. Όπως το έτσι, μπράβο, τα ψάλουμε. Σας το λέω εγώ, τα ψάλουμε. Ναι, 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 ναι. Για τις Κυριακές. Λοιπόν, εάν, όμως, επιλεγούν αυτά τα της Ιεράς Συνόδου, λοιπόν, θα ψάλουμε αυτά τα οποία προβλέπουν. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Του τόπου όσων είμαστε εδώ και απολυτίκιο. Εντάξει. Μια παρέμβαση ακόμη, για την οποία δεν ξέρω όμως, επειδή υπήρχε τεχνικό ζήτημα και συνδέθηκα αργά. Αν είπατε αυτό που αναφέρει και ο Φουντούλης, με στίχους των τυπικών, τους ψαλμούς των τυπικών, αλλά το εφήμνιο, το ευλογητός η Κύριε στο πρώτο, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα στο δεύτερο, και μην είσαι θητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου στο τρίτο, με τους ψαλμούς των τυπικών. Σε αυτά δεν αναφέρθηκα, καθόλου. Όχι, όχι. Γράφει ότι, είναι, ότι έχουν, ναι, είναι μία μίξη, το ξέρετε φαντάζομαι, ουσιαστικά από τα σλαβικά αυτή την ώρα, αλλά... Δεν αναφέρθηκα καθόλου και να μην ανοίξουμε το θέμα αυτό. Ναι. Θα μπλεχτούμε, απλά δεν ξέρω τι, αν είπατε κάτι. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Απλώς έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, πρέπει να μπούμε και στο δεύτερο μέρος, έτσι. Έχει σηκώσει το χέρι το κύριος Κατσίκης Κωνσταντίνος, δεν έχει γράψει βέβαια, δεν ξέρω αν είναι ευλογημένο να τον αφήσουμε να κάνει την ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Κατσίκη, θέλετε να κάνει την ερώτηση? Να ανοίξει το μικρόφωνο σας και να κάνει την ερώτηση. Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε. Α, όχι. Κατά λάθος σηκώθηκε το χειράκι. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Όχι, δεν ήθελα κάτι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μια τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω, Πάτρε Στυλιανέ? Ναι. Είναι ευλογημένο? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Επειδή μιλάμε πάρα πολύ για τον Πάτρε Κωνσταντίνο Παπαγιάννη και έχει κάνει τόσα πολλά καλά στα λειτουργικά βιβλία, έχει βγάλει όμως και ένα βιβλίο, το Αντιφωνάριο.
Ναι. Το οποίο αυτό το τηφωνάριο όμως ήταν μια προσωπική έκδοση και δεν ήταν μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπου ναι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο το τηφωνάριο έχει αντίφωνα με στίχους και ψαλμούς για όλες τις εορτές, ακόμα και για τους Αγίους, όπως είχε το τυπικό του Κωνσταντίνου πριν το Βιολάκι. Βέβαια το αναπτύχθηκε σε άλλες γιορτές, αν το προτείνετε. Αν το γνωρίζετε λοιπόν, και αν το προτείνετε. Ναι, κοιτάξτε. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό του πατρός Κωνσταντίνου. Τώρα, απόκειται στον λειτουργικό ζήλο του Ιεροψάλτου, αν το χρησιμοποιήσει ή όχι. Μάλιστα. Απόκειται στον λειτουργικό του ζήλο. Δεν θα ήθελα κάτι παραπάνω να πω, έτσι, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την Ιερά Σύνοδο όσον αφορά έτσι στην χρήση του έργου αυτού. Ναι. Ωραία. Τότε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, Πάτερ Σιδενέ. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος που αφορά στην θεολογία αυτών των αρχαίων αντιφών. Και όσον αφορά έτσι στην θεολογία δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου, μα καθόλου λόγους δικούς μου, αλλά θα παραθέσω τους λόγους του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα σχετικά από το έργο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», σχετικά με την ερμηνεία αυτών των τριών αρχαίων αντιφών. Αγαθών, το εξομολογήστε το Κυρίο, ο Κύριος σε βασίλευσε, δεύτερα αγαλιασόμεθα το Κυρίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας στο έργο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», ότι μετά το αμήν της εκφωνήσεως ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, οι περιεστώτες άρχονται των ιερών ψαλμωδιών του πρώτου αντιφών, δια της ψαλμωδήσεως του 91ου ψαλμού. Άδοντες έτσι τα θεόπνευστα προφητικά ρήματα. Ο πρώτος στίχος, «Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε», χαρακτηρίζει όλη την υμνοδία του πρώτου αντιφώνου, επισημένοντας ότι είναι καλό και επωφελές να ευχαριστεί και να υμνεί κανείς τον Θεό. Τούτο άλλωστε, κατά τον Ιερό Πατέρα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ισχύει για κάθε ύμνο. Ο ψαλμωδός, στον στίχο αυτό, Κύριο ονομάζει τον μονογενή Υιό και ύψιστο τον Θεό Πατέρα. Και καθώς λέγει, αγαθών τον Υιόν υμνήν και σε τον Πατέρα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Ιερού Πατρός, καθιστά τον ύμνο κοινό για τα θεία πρόσωπα, αφού στη συνέχεια του ύμνου διακηρύσει τα έργα του Υιού με τα οποία δοξάζεται και ο Πατήρ. Ποια είναι τώρα η αφορμή για την ύμνηση και δοξολογία του Θεού? Αφορμή για αυτά είναι η κένωση και πτωχία του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, τα έργα και τα άχραντα πάθη. Είναι δηλαδή ολόκληρη η οικονομία του ενσάρκου λόγου, την οποία ο υμνοδός, πώς την αποκαλεί, αυτήν την οικονομία, το έργο δηλαδή, τις ενέργειες του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, αυτήν την οικονομία την αποκαλεί έλεος και αλήθεια. Και σε ποιον στίχο την αποκαλεί? Στον δεύτερο στίχο του 91ου ψαλμού, του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Ονομάζει την οικονομία του λόγου έλεος, διότι ο Θεός από πολύ καλοσύνη και αγάπη για μας τους ανθρώπους δεν μας περιφρόνησε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν σε αθλειότατη κατάσταση και ήμασταν εχθροί και πολέμοι του. Μας συμπόνεσε στη συμφορά και μετήχε των κακών της φθοράς και του θανάτου. Και όχι μόνο μας ανέστησε από την φοβερή εκείνη πτώση, αλλά μας αξίωσε της βασιλείας του και των μεγίστων δωρεών. Την αποκαλεί ακόμη αλήθεια την οικονομία του Κυρίου, γιατί όλα τα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκιές και τύποι
της διασαρκώς επιδημίας και πολιτείας του Κυρίου. Για αυτήν λοιπόν την θεία οικονομία, ο ιερός Καβάσιλας, ερμηνεύοντας το παραπάνω ψαλμικό, λέγει ότι ημέρας και νυχτός δι των Θεών υμνήν. Μέρα και νύχτα πρέπει να υμνούμε τον Θεό. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Η θεία όμως οικονομία δεν είναι μόνο έλεος και αλήθεια, αλλά και κρίσις εστί και δικαιοσύνη. Και τούτο διότι ο Σωτήρας απομάκρυνε την αμαρτία και φώνευσε το διάβολο, όχι με την υπεροχή της δυνάμεώς του, αλλά πώς, κρίση και δικαιοσύνη. Τον καταδίκασε δηλαδή με δίκαιη απόφαση, αφού προσέφερε ως λύτρο για τους ανθρώπους που ήταν εχμάλωτοι σε αυτόν το ίδιο το αίμα του. Έτσι, για όλες τις παραπάνω ιδιότητες που φέρει η ένσαρκη οικονομία του Σωτήρος, ο ψαλμοδός καταλήλως προσθέτει το προφητικό περί του Χριστού λόγιο, με το οποίο και ολοκληρώνεται το πρώτο αντίφωνο. Τι λέγει? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέστην αδικία εν αυτό. Προβάλλεται δηλαδή η ευθεία κρίση του Κυρίου μας και η δικαιοσύνη. Στη συνέχεια τώρα, αυτά όσον αφορά στο πρώτο αντίφωνο. Μετά την μικρά συναπτή, ακολουθεί το δεύτερο αντίφωνο. Ήδη ο ιερεύς, ενώ όσο εκτελεί το η ψαλμοδία του πρώτου αντιφώνου, απίφθινε προς τον Θεό την ευχή του δευτέρου αντιφώνου περί του πληρώματος γενικά της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως υπέρ εκείνων που κοσμούν τον Άγιο Οίκο του και επιθυμούν να τον εμφανίζουν από όλες τις πλευρές λαμπρό. Στο 90 λοιπόν, στο δεύτερο αντίφωνο, ψάλλεται ο 92ος ψαλμός, ο οποίος ανυμνεί την βασιλεία και τη μεγαλειότητα και την δόξα του Υιού του Θεού που προσφέρεται σε Αυτόν από την κένωση και την πτώχευση. Ο συγκεκριμένος επίσης ψαλμός αναφέρεται προφητικά στις αρχές της παρουσίας του Σωτήρου στη γη πριν τη δημόσια δράση του Ιωάννου του Βαπτιστού, όταν ήταν μεν παρόν, αλλά δεν φαινόταν ακόμη στους πολλούς. Τότε οι προφητικοί λόγοι περί του Χριστού ήταν απαραίτητοι. Όταν όμως φάνηκε ο ίδιος ο προφητευόμενος, δεν υπήρχε πλέον ανάγκη των προφητών και των προρήσεών τους. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, συγγνώμη, αυτόν λοιπόν τον καιρό πρώτου Ιωάννου του Βαπτιστού δηλώνουν τα αδόμενα με τον 92ο ψαλμό. Για τον λόγο μάλιστα αυτό και τα τίμια δώρα δια των οποίων σημαίνει το Χριστός δεν παρουσιάζονται ακόμη ενώπιον των πιστών, αλλά απόκυνται συγκεκαλυμμένα σε ιδιαίτερο μέρος, δηλαδή στην Αγία Πρόθεση. Από τον πρώτο κιόλα στίχο ο ψαλμοδός πραγματεύεται τα περί της βασιλείας και μεγαλειότητος του σαρκωθέντος Υιού του Θεού. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο. Ενεδύσατο ο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή τη ούσα λευθήσετε». Βασιλεία εδώ ο ψαλμοδός, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλο τον Καβάσιλα, ονομάζει την επίγνωση του Κυρίου από τους ανθρώπους και την υποταγή του σε Αυτόν, όταν τον γνώρισαν ένδοξο και ωραίο και δυνατό ως Θεό και άνθρωπο. Μαζί με τους εν ουρανό ευρισκομένους και οι ευρισκόμενοι στη γη επέγνωσαν τον αληθινό Δεσπότη, γεγονός που εκπληρώνει τον λόγο του Κυρίου προς τους μαθητές του. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τον τρόπο με τον οποίο τώρα ευασίλευσε ο Κύριος και εξουσίασε όλη την κτήση, αποκαλύπτηκε και ο προφήτης Δαβίδ και ο ίδιος ο Σωτήρας. Ο μεν προφήτης λέγει ότι ο Κύριος ευασίλευσε στερεώνοντας την οικουμένη
η οποία θα παραμείνει ασάλευτη και την στερέωσε με το στερέωμα της πίστεως. Αυτή η πίστη σταθεροποιήθηκε και έδεσε δυνατά με τον Κύριο εκείνους που κλονίζονταν από την πλάνη. Ο δε σωτήρας Χριστός παρέδωσε το έργο της διδασκαλίας της πίστεως στους μαθητές του λέγοντας «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έτσι κυριάρχησε σε όλα τα έθνη. Για την επικράτηση όμως της Βασιλείας και την τέλεια υποταγή των εθνών στον Κύριο παρατηρεί ο Ιερός Πατήρ, δεν αρκεί μόνη η πίστη. Χρειάζεται και η τήρηση των εντολών. Γι' αυτό και ο προφήτης στον 5ο στίχο του ιδίου ψαλμού αναφέρει τι «Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα». Είναι ένα στίχος του Δευτέρου Αντιφώνου. Μαρτύρια εδώ αποκαλεί τις θείες εντολές, οι οποίες είναι εξόχως αξιόπιστες. Αλλά και ο Κύριος στο λόγο του περί του βαπτίσματος των εθνών προσθέτει τα περί διαφυλάξεως των εντολών λέγοντας «Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμιν ημίν». Επομένως, μαζί με την πίστη είναι απαραίτητη και η τήρηση των εντολών για την ενδραίωση της βασιλείας και εξουσίας του Κυρίου. Όλα τα παραπάνω, εμπεριεχόμενα στους στίχους του 92ου ψαλμού, εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της λατρείας του Θεού. Ασφαλώς, καταλληλότερος τόπος για τη Θεία Λατρεία δεν είναι άλλος από τον οίκο του Θεού, ο οποίος, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι Εκκλησία Θεού Ζώντος. Στον οίκο του Θεού, του Ζώντος Θεού, πρέπει αγίασμα εις μακρότητα ημερών. Αρμόζουν δηλαδή θυσίες, δώρα και κάθε είδους λατρεία οφειλόμενη στο Θεό. Αυτά δε τα προσφερόμενα δεικνύουν ότι ο οίκος αυτός δεν είναι οίκος κενός, ούτε έρημος από τον Θεό, αλλά ότι έχει μέσα του τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Και δεν είναι δυνατόν να είναι ο οίκος του Θεού κενός, αφού ο ίδιος ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντοτε με την Εκκλησία, λέγοντας στους μαθητές του «Και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Και ερχόμαστε στο τρίτο αντίφωνο, με την ψαλμόδηση του 94ου ψαλμού. Εδώ, κατά τη διάρκεια του αντιφώνου αυτού, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση των πιστών με τον ήδη παρευρισκόμενο και εμφανιζόμενο Κύριο. Γι' αυτό στη δομή της Θείας Λειτουργίας το συγκεκριμένο αντίφωνο τοποθετείται και ψάλεται κοντά στην στιγμή της εισόδου και επιδείξεως του Ευαγγελίου με το οποίο σημαίνεται ο Χριστός. Άλλωστε και ο προφήτης όταν συνέθετε τον ψαλμό είχε πρώτον οφθαλμό της ψυχής του την επιφάνεια, την παρουσία του Χριστού. Τούτο δεικνύεται από την χαρά και εφροσύνη που ένιωθε. Μάλιστα δε προσκαλεί και όλους τους άλλους εις κοινωνία αγαλιάσεως λέγοντας «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών». Στο σημείο αυτό ο Βυζαντινός υπομνηματιστής, ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας δηλαδή, δράτεται της ευκαιρίας να υπογραμμίσει ότι πριν την ενανθρώπιση του Κυρίου ήταν αδύνατον για τον άνθρωπο να έχει μέσα του χαρά. Την αληθινή χαρά έφερε στον κόσμο μόνον ο Χριστός. Όποιος δε έχερε πριν να έλθει εκείνος στη γη, έχερε διότι οπωσδήποτε ήταν μοιημένος στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, όπως ο Αβραάμ, ο οποίος ηγαλιάσατο είναι ήδη την ημέραν Κυρίου, και είδε και εχάρη. Και ο Δαβίδ, που παρακαλούσε τον Κύριο να του χαρίσει την αγαλίαση του σωτηρίου αυτού, δηλαδή
την χαρά που προξενούσε σε αυτόν η σωτηρία και που βίωνε εν το Χριστό πριν αμαρτήσει. Ο ψαλμωδός, εκτός από το κάλεσμα προς τους πιστούς να συμμετάσχουν στη χαρά του, απευθύνει ακόμη προς τους ίδιους την προτροπή όλοι μαζί να επεφημίσουν με ευγνωμοσύνη τον Θεό που είναι ο Σωτήρας. Το πρόσωπο που ο ψαλμωδός αποκαλεί Σωτήρα και που σε άλλα σημεία της γραφής προσαγορεύεται ως Σωτηρία και Σωτήριον, είναι ο Ιησούς Χριστός, αφού από τις τρεις θεαρχικές υποστάσεις, μόνο ο Υιός έγινε ο αυτουργός της σωτηρίας μας και δια του εαυτού του ενήργησε το πάνω. Τούτο δήλωσε και ο ίδιος ο Χριστός με το παράδειγμα του καλού ποιμένος, ο οποίος δεν έστειλε άλλους να αναζητήσουν το απολωλός πρόβατο, το αναζήτησε αυτός και το βρήκε, το σήκωσε και το μετέφερε στους ώμους του. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος απέκτησε την ονομασία που δηλώνει την σωστική ιδιότητα, δηλαδή το όνομα Ιησούς που σημαίνει Σωτήρ. Αλλά λάξομεν το Θεό, το Σωτήρι ημών. Συνεχίζει ο προφήτης τις προτροπές προς τους πιστούς, λέγοντας στο δεύτερο στίχο του εν λόγω ψαλμού τα εξής. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Ιερού Καβάσιλα, ο προφήτης παρακινεί όλους μας να σπεύσουμε, να προϋπαντήσουμε την επιφάνεια του Κυρίου στη γη με δοξολογία και με ψαλμούς να επεφημίσουμε Αυτόν, αποδίδοντας έτσι την τιμή που πρέπει στον Θεό. Ας μην αγνοήσουμε, προσθέτει ο Θείος Μυσταγωγός, τον Δεσπότη που καταδέχθηκε να παρουσιαστεί εν δούλου μορφή. Ας μην σκανδαλιστούμε από την ύπαρξη σαρκός σε Αυτόν και παρασυρθούμε σε ταπεινές σκέψεις περί του υψηλού Θεού εξαιτίας του φαινομένου, διότι είναι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, αυτός που καλύπτεται από την ανθρώπινη σάρκα. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό τελειώνει την θεολογική του ερμηνεία ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας σχετικά με αυτά τα τρία θεολογικότατα αντίφωνα που αφορούν κυρίως την ψαλμόδηση των στίχων του ψαλμού 91, 92 και 94. Νομίζω ότι είναι μία από τις ελάχιστες ερμηνείες, πατερικές ερμηνείες που υπάρχουν πάνω έτσι στο τελετουργικό αυτό μέρος στην ψαλμόδηση των αντιφώνων και, η οποία ερμηνεία που κάνει ο Ιερός Πατήρ είναι θεολογικότατη, βαθινούστατη. Αυτά λοιπόν έτσι όσον αφορά και στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεώς μας που αφορά, όπως είπαμε, στη θεολογία των αντιφώνων. Και εδώ νομίζω ότι με την ερμηνεία που μας κάνει ο Ιερός Πατήρ λαμβάνουμε όλοι μας την απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν πρέπει μόνον τα εφήμια να τα ψάλουμε έτσι μόνα τους αλλά μαζί με τους στίχους, μαζί με τους στίχους των συγκεκριμένων ψαλμών. Αυτά λοιπόν έτσι όσον αφορά στη σημερινή εισήγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλουν έτσι οι ακούοντες, οι συμμετέχοντες να ερωτήσουν πάνω στη θεολογία έτσι των αντιφώνων όπως μας τα εξήγησε ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Πάντως ναι, να προσθέσω ότι το ψαλτήρι εκεί που ήταν το πιο βασικό βιβλίο επάνω στο ανολόγιο τώρα έχει εκπέσει τόσο πολύ πάτερ που λέγονται τα τόσα πολλά τροπάρια και τόσα πολλά ακροτελεύτη, αλλά χωρίς να υπάρχει ο ψαλμικός ο στίχος. Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Πολύ βασικό, ναι. Γι' αυτό γιατί στις ενορίες δόθηκε μεγαλύτερη σημασία, έτσι, στα αδόμενα, στους ύμνους περισσότερο, και όχι έτσι στο ψαλμικό στοιχείο των ακολουθιών. Βέβαια, στα μοναστήρια τηρείται απαρεγκλήτως αυτό το τυπικό, έτσι, της ψαλμοδήσεως των στίχων του ψαλτηρίου.
Ναι, πράγματι. Άλλωστε, όλος ο λειτουργικός πλούτος, ακόμα και σε θεία λειτουργία, ακόμα και πάρα πολλές λέξεις του ιερέα, από το ψαλτήριο είναι, έτσι. Έτσι. Και οι ευχές και οι πολλές από τις αιτήσεις, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι μία ερώτηση ή μία γνωμάτευση, από τον Κωνσταντίνο τον Καραγκούνιο, που λέει: ο πάτερ Αθανάσιος Μυτιλιναίος σχολίαζε ότι τα μετά την είσοδα πολιτίκια είναι οι άγιοι της Καινής Διαθήκης, ενώ τα πρώτης εισόδου αντίφωνα εκπροσωπούν την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω πώς το ερμήνευε αυτό ο πατήρ Αθανάσιος. Πάντως, η ερμηνεία την οποία έτσι, η οποία είναι αποδεκτή από όλους σχετικά με τα αντίφωνα, είναι αυτή εδώ του Ιερού Πατρός, του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Και βλέπετε στο δεύτερο αντίφωνο, έτσι, δεν έχουμε μόνο την... Δεν αναφερόμαστε, μάλλον στο δεύτερο αντίφωνο, έχουμε ήδη τον Κύριο, έτσι, παρόντα, αλλά δίχως να εμφανίζεται στη δημόσια δράση. Στο τρίτο αντίφωνο, έτσι, πλέον ο Κύριος είναι παρόν. Είναι παρόν και αρχίζει τη δημόσια δράση του. Γι' αυτό και το τρίτο αντίφωνο, τι είναι, είναι πολύ κοντά με την είσοδο, με τη μικρά είσοδο, που παρουσιάζεται ο Κύριος. Πώς? Με το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Είχαμε μια ελάχιστη διακοπή στο διαδίκτυο. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω ότι Απόστολος έχει σηκώσει ένα χεράκι, δεν έχει γράψει ερώτηση, αλλά δεν έχω και το επίθετό του. Θέλετε να κάνετε την ερώτηση? Χαίρετε. Μάλιστα. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Στυλιανέ. Σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία που πήρε η Ακαδημία Ψαλτικής. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, πατέρα Στυλιανέ. Για παρακαλώ. Τα αντίφωνα. Με το δύο της Λάρισας, με τον κύριο Καραγιαννάκη, να μην τα... Μάλιστα, okay. Λοιπόν, γιατί τα αντίφωνα από θεολογικής άποψης είναι τρία και όχι περισσότερα, τι εκφράζουν? Γιατί είναι τρεις μόνο στίχοι, ενώ ξέρουμε ότι από τα παλιά τα αντίφωνα οι στίχοι πρέπει να είναι πέντε με το δόξα και νυν. Πώς έγιναν τα πέντε τρία? Και το 3 τι εκφράζει και το 5 τι εκφράζει θεολογικά? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, είπατε γιατί... Ναι, έχει πολλά θέματα η ερώτηση αυτή. Γιατί είναι 3 τα αντίφωνα? Λοιπόν, είπαμε στην αρχή πώς διαμορφώθηκαν ιστορικά. Συγγνώμη. Τα αντίφωνα. 3 τα αντίφωνα ή 3 στίχοι στο κάθε αντίφωνο? Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ερωτήσεως. Γι' αυτό είπα ότι έχει πολλά θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν έτσι, ιστορικά. Το πρώτο αντίφωνο έτσι ως εισοδικό, με το οποίο έτσι έκαναν την είσοδο μέσα στο ναό. Αργότερα, για να καλυφθεί τώρα ο χρόνος της προετοιμασίας των τιμίων δώρων, στην Αγία Πρόθεση, λοιπόν, δημιουργήθηκαν τα επόμενα 2 αντίφωνα. Οπότε έχουμε 3 συνολικά αντίφωνα. 3 γιατί, εις τύπων της Αγίας Τριάδος. Τώρα, οι ψαλμοί έτσι, στιχολογούνταν στην αρχή εποχή ολόκληρη. Αργότερα, λοιπόν, χάριν συντομίας, λοιπόν, η στιχολογία των ψαλμών περιορίστηκε μόνο σε 4 στίχους. Σε 4 στίχους. Λοιπόν, με την προστίκη στο τέλος της μικράς δοξολογίας, με το δόξα και νυν. Γιατί τώρα 4, έτσι, 4 στίχοι και η μικρά δοξολογία. Λοιπόν, πρώτον, για να ταιριάζει στην καταντιφωνία ψαλμώδης, έχουμε 2 χορούς. 2 χορούς. Και το τελευταίο, δηλαδή η μικρά δοξολογία, λοιπόν, την ψάλη, αυτός ο χορός ο οποίος και ξεκίνησε το αντίφωνο. Και είναι η λεγόμενη περισσή, όπως την ονομάζουμε στην υμνογραφία. Είναι η λεγόμενη περισσή. Οπότε καταλήγει ο ψαλμός στον χορό εκείνον ο οποίος και άρχισε το αντίφωνο. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε 4 στίχους και δόξα και νυν έτσι... ως την περισσή, η οποία κατακλείει το αντίφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρίτο αντίφωνο έχουμε
τρεις και τέταρτο θα λέγαμε θεωρείται το εισοδικό και κατακλείεται με το δόξα και νυν πρώτου κοντακίου. Πάντως, Πάτερ Στυλιανέ... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Είστε καλό. Πάντως, Πάτερ Στυλιανέ, στο προηγούμενο σεμινάριο, το έκτο, που είχαμε τον εκλεκτό φίλο του Μανώλη το Θεοδωράκη, είχε πει ότι στα αντίφωνα, τα δόξα και νυν θα πρέπει να τα λογίζουμε ως δύο στίχους, δηλαδή δόξα τες πρεσβείες και νυν τες πρεσβείες. Αυτό δεν είχε πει Σπύρο στο προηγούμενο σεμινάριο, ο Μανώλης ο Θεοδωράκης. Ναι, δεν μπορώ κάτι να πω πάνω σε αυτό. Όχι, λέω αν υπάρχει κάποια μαρτυρία για αυτό. Αλήθεια όμως είναι, ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι το δόξα και νυν μπορεί στον κανόνα να το κόβουμε, αλλά θεωρείται ένα. Θα έπρεπε να είναι ή και στους αναβαθμούς στα μοναστήρια κόβεται, εκεί που λέγονται διπλή αναβαθμή, αλλά το πρωί, έτσι όπως το κάνουμε νοριακά, πάλι είναι ένας στίχος, αν τον θεωρήσουμε στίχο. Τώρα, τέλος πάντων, εγώ θα μπορούσα όμως να πω ότι έχουμε το τρίτο αντίφωνο, που λέμε, όπως είπατε, Πάτερ, τρεις στίχους, και αν θεωρούμε τέταρτο, το δεύτερο προσκυνήσουμε, το εισοδικό δηλαδή, και αν δεν προλάβει ο παπάς να βγει, αν είναι ένας τεράστιος ναός, τι κάνουμε? Θα πούμε λίγο πιο αργά. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερο. Εμείς λέμε, ναι. Έχουμε το ψαλτήρι μπροστά και λέμε περισσότερους στίχους. 5-6. Εντάξει, και είμαστε κοντά στην παράδοση. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ ακόμη τελευταίο, Πάτερ. Γιατί δεν είναι τέτοιο άλλη ερώτηση. Ο μονογενής ιός, θεολογικά, γιατί μπήκε στο δεύτερο αντίφωνο? Γιατί να μην πούμε πάλι δόξα και νυν, πρεσβείες των Αγίων σου ή ο Αναστάς? Μήπως ο μονογενής Υιός ήταν ο πρώτος ύμνος αντί του πιστεύω? Δηλαδή ήταν ο πρώτος εισοδικός ύμνος. Και μπήκε σε αυτή τη θέση σαν ομολογία? Όχι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, είπαμε στην αρχή κιόλας ότι τον 7ο αιώνα, κατά την είσοδο των ιερέων, υιοθετείται ως εισοδικό εφήμιο το σώσον ημάς ιέ Θεού. Για τις ημέρες έτσι όμως που δεν υπήρχε καμιά εορτή, ως εισοδικό ψαλόταν ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι ύμνος έτσι του αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ο ύμνος αυτός. Τώρα, γιατί μπήκε στο δεύτερο αντίφωνο? Σύμφωνα με αυτά τα οποία έτσι ερμήνευσε ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, στο δεύτερο αντίφωνο τι έχουμε? Έχουμε παρόντα τον ίδιο τον Κύριο, πριν βγει ακόμη στη δημόσια δράση του. Έτσι, παρόντα τον ίδιο τον ενανθρωπίσαντα Κύριο. Και το περιεχόμενο του ύμνου, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, έτσι, αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Ίσως, επειδή συμπίπτει το περιεχόμενο του ύμνου με το περιεχόμενο του δευτέρου αντιφώνου, να τίθεται, και πολύ καταλλήλως για τη γνώμη μου, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού στο δεύτερο αντίφωνο. Μάλιστα. Έτσι κουμπώνει θεολογικά. Έχουμε δηλαδή αυτή την ταύτιση του θεολογικού νοήματος, του αντιφώνου, αλλά και του συγκεκριμένου ύμνου. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις, Πάτερ Στυλιανέ. Και εγώ τις εξάντλησα όλες επάνω σας, δεν έχω άλλη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει καμιά ερώτηση κανένας άλλος ή εσύ. Δεν ξέρω έτσι, κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι σας κάλυψα. Λοιπόν, προσπάθησα όση δύναμη υπάρχει εν εμή, λοιπόν, να παρουσιάσω έτσι το θέμα το οποίο έτσι εισηγήθηκα. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν πολλές απορίες, σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα αναπάντητα. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται έρευνα. Και να σας πω έτσι και την αλήθεια ότι το είχαμε πει και άλλη φορά, κύριε Καραγιαννάκη, όταν συναντηθήκαμε στο Όρος. Είμαι νεοπαγής στην λειτουργική επιστήμη. Οπότε, λοιπόν, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα, έτσι, ορισμένα πράγματα.
Λοιπόν, και αν υπάρχουν απορίες, λοιπόν, πιστεύω αυτοί που είναι έγκριτοι, εμβριθείς και πολύπειροι πάνω στην επιστήμη αυτή, να δώσουν πολύ καλύτερες απαντήσεις από ό,τι εγώ. Λοιπόν, και είναι ευκαιρία να τους καλέσετε και αυτούς. Βεβαίως, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, πάμε για τον επίλογο. Θα το κλείσουμε. Ναι. Τον επίλογο όμως θα τον κάνετε εσείς. Εγώ αρκετά ομίλησα έτσι περί τις 2 ώρες περίπου, παρά 1/4. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θερμώς, για όλο αυτόν τον κόπο που κάνατε για να είστε μαζί μας, να αφιερώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε πάλι και σε ένα άλλο σεμινάριο μελλοντικό, με κάποιο άλλο θέμα που θα διαλέξετε και θα θίξετε. Πρώτο ο Θεός. Γιατί αυτό που σπουδάζετε, που μαθαίνετε στους μαθητές σας την τελετουργική, την λειτουργική στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εμάς που το βλέπουμε ως ιεροψάλτες. Γιατί μετέχουμε κι εμείς μέσα σε αυτό, όχι μόνο οι ιερείς, αλλά και εμείς σαν ψάλτες, ως κατώτερη λειτουργή, συμμετέχουμε κι εμείς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμώς. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, έτσι, να είστε καλά. Έτσι, και πρώτο Θεός, έτσι, ίσως να ξανασυναντηθούμε έτσι, πάλι διαδικτυακά. Πρώτο Αμήν. Θεός. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους όσους παρακολουθούσαν. Καλό απόγευμα. Χαίρετε. Χαίρετε.